Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα. Παρακολουθείτε την εκπομπή «Επιστήμη και κοινωνία», μια συμπαραγωγή του ΡΙΚ και του Ινστιτούτου Κύπρου. Στην εκπομπή αυτή συζητάμε επιστημονικά θέματα παγκόσμιας σημασίας που απασχολούν κέρια την επιστημονική κοινότητα και που πολλές φορές αφορούν άμεσα την καθημερινότητά μας. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στα διαπλανητικά ταξίδια. Η ανθρωπότητα είχε και έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για διαπλανητικά ταξίδια και με ιδιαίτερη προτίμηση στον Άρη. Ο Άρης, γνωστός και ως κόκκινος πλανήτης, είναι ένας πλανήτης που μοιάζει περισσότερο με τη Γη από οποιοδήποτε άλλο γνωστό ουράνιο σώμα. Τον Σεπτέμβριο του 2015 η NASA ανακοίνωσε πως είχε στη διάθεσή της στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την ύπαρξη και νερού στον πλανήτη. Η NASA έχει στείλει πολλές αποστολές στον Άρη. Η τελευταία στη σειρά και ένατη στον αριθμό αφορά την αποστολή διαστημικού ρομπότ νέας γενιάς με το όνομα Perseverance που εκτοξεύθηκε μόλις τον Ιούλιο που μας έχει περάσει. Ας παρακολουθήσουμε ένα σύντομο ρεπορτάζ για την εκτόξευση αυτή. 5, 4. Επιτυχημένη ήταν η εκτόξευση από το ακροτήριο Canaveral της Φλόριντα του διαστημικού ρομπότ νέας γενιάς με προορισμό τον πλανήτη Άρη. Το Perseverance που αναμένεται να φτάσει στον κόκκινο πλανήτη το Φεβρουάριο είναι ένα ρομπότ 6 τροχών της NASA. Αποστολή του, η ανάπτυξη ενός μήνυ ελικοπτέρου, η πειραματική εφαρμογή εξοπλισμού για μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές, αλλά και η διεξαγωγή έρευνας για τον εντοπισμό ιχνών προηγούμενης ζωής στον Άρη. Πάντα ενδιαφερόμασταν για τον πλανήτη Άρη, γιατί είναι ένας πλανήτης που μοιάζει περισσότερο με τη Γη από όσο γνωρίζουμε. Είναι λίγο διαφορετικά σήμερα, οπότε το να κατανοήσουμε το τι συμβαίνει στον Άρη θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε περισσότερο για το ηλιακό μας σύστημα και για τη Γη. Αλλά μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε αν η ζωή σχηματίστηκε ποτέ στον Άρη και αυτός είναι ο σκοπός της αποστολής μας. Παρά την πανδημία του κορονοϊού, η NASA δεν ανέβαλε την αποστολή καθώς το παράθυρο εκτόξευσης ανοίγει κάθε 26 μήνες όταν οι πλανήτες είναι ευθυγραμμισμένοι και θα κόστιζε μισό δισεκατομμύριο δολάρια αν η NASA ανέβαλε το ταξίδι για άλλα 2 χρόνια. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε εκλεκτούς καλεσμένους για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Μέσω Skype τον Ιωάννη Δαγκλή, καθηγητή διαστημικής φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος της Διεθνούς Αστροναυτικής Ακαδημίας και πρόεδρο του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος. Κύριε Δαγκλή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, πώς είστε? Καλά. Επίσης, μέσω Skype φιλοξενούμε τον Σταμάτη Κρυμιζή, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Τζον Χόπκινς των Ηνωμένων Πολιτειών, με πολυετή ηγετική παρουσία στα προγράμματα της NASA και ESA. Αναμφισβήτητα, είναι ο πιο διακεκριμένος Έλληνας αστροφυσικός διαστημικός επιστήμονας. Ανάμεσα στις δεκάδες των κορυφαίων διακρίσεων του ξεχωρίζουμε την ακόλουθη. Η Διεθνής Αστρονομική Ένωση μετονόμασε τον αστεροειδή 1979 UH σε 8323 Κρυμιζής. Μια εξαιρετική τιμή για έναν επιστήμονα. Κύριε Κρυμιζή, καλησπέρα και ευχαριστούμε για την παρουσία σας απόψε. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Στο στούντιο απόψε μαζί μας έχουμε τον κύριο Γιώργο Δανό, ιδρυτή και πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Εξερεύνησης Διαστήματος. Θεωρούμε ότι είναι ο πιο κατάλληλος να εκπροσωπήσει τον ενθουσιασμό του Κυπριακού κοινού για την διαστημική έρευνα και τα διαστημικά ταξίδια. Κύριε Δανέ, καλησπέρα και σε εσάς. Μαζί μας και απόψε για να συντονίσει επιστημονικά τη συζήτηση βρίσκεται ο καθηγητής Κώστας Παπανικόλας. Κύριε Παπανικόλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, ο λόγος σε εσάς. Ναι, σήμερα έχουμε έτσι ένα πολύ πλούσιο και προκλητικό θέμα και θα αρχίσουμε, έτσι για να δώσουμε και τον τόνο, με ένα δεύτερο σύντομο βίντεο της NASA για επανδρωμένες πτήσεις και αποστολές αρχικά στο Φεγγάρι και μετά στον Άρη, που βάζει και μια σειρά από θέματα που θα καθοδηγήσουν και τη συζήτησή μας. Thank you.
Το βίντεο που είδαμε μας δίνει έμφαση στις επανδρομένες αποστολές, δίνει και ένα χρονοδιάγραμμα αισιόδοξο ότι θα φτάσουμε στον Άρη πριν το 2040, τη δεκαετία του 30 δηλαδή, αλλά δεν αναφέρει την τεράστια σημασία των υπόλοιπων μη επανδρομένων αποστολών. Προβάλλει ταυτόχρονα μια σειρά ισχυρισμούς που χρήζουν κάποιου σχολιασμού. Ισχυρίζεται ότι θα μάθουμε να ζούμε εκτός του γηίνου περιβάλλοντος, ότι θα ανακαλύψουμε νέους πολύτιμους σπόρους, ότι θα οδηγήσει σε καινοτόμες εφευρέσεις που θα βελτιώσουν τη ζωή στον πλανήτη μας, στη Γη. Αυτό είναι ισχυρισμοί που θα μας απασχολήσουν στη συζήτηση με τους εξαιρετικούς καλεσμένους μας απόψε. Κανείς, όπως ήδη έχει αναφέρει η Νατάσα, σε παγκόσμιο ίσως επίπεδο δεν έχει παρακολουθήσει και γνωρίζει καλύτερα το πρόγραμμα εξερεύνησης του πλανητικού συστήματος από τον Σταμάτη Κρυμιτζή. Μια και συμμετείχε στην ηγετική ομάδα που το διαμόρφωσε. Μάλιστα πιστεύω είναι ο μόνος αστροφυσικός πλανητικός επιστήμονας που συμμετείχε σε όλες τις αποστολές για την εξερεύνηση των πλανητών του συστήματος μας και πέρα. Θα τον παρακαλούσα γι' αυτόν τον λόγο να αρχίσει τη συζήτηση με μια εισαγωγή στο θέμα από την επιστημονική σκοπιά και να μας δώσει τους επικαιροποιημένους πια στόχους του προβλήματος, του όλου θέματος, όπως το αντιμετωπίζουμε σήμερα με όλα αυτά που έχουμε μάθει τα προηγούμενα 25 χρόνια, κύριε Κρυμιτζή. Ναι, ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Βέβαια, όχι μόνο τα τελευταία 25 χρόνια, μάλλον τα τελευταία 50, όταν σκεφτούμε ότι η πρώτη αποστολή στον Άρη με μια κάμερα έγινε το 1965. Είναι πολύ πολύ το χρονικό διάστημα. Μπορούμε να δείξουμε τις διαφάνειες που σας έχω στείλει? Πιστεύω πως ναι. Ναι. Εντάξει, αυτό η πρώτη διαφάνεια δείχνει την οικογένεια των πλανητών του ηλιακού μας συστήματος και ήθελα να επισημάνω εδώ χαμηλά και δεν ξέρω αν το βλέπετε στη δική σας οθόνη, στη δική μου δεν το βλέπω και τόσο καλά. Εδώ χαμηλά είναι ο ήλιος αριστερά και κοντά στον ήλιο οι εσωτερικοί πλανήτες. Μετά έχουμε το Δία, τον Κρόνο, τον Ουρανό, τον Ποσειδώνα και κάπου εκεί έξω τον Πλούτονα. Όπως βλέπετε, αν πατήσετε πάλι το επόμενο slide, αυτό δείχνει τις τελευταίες αποστολές. Έχουμε, όχι το προηγούμενο, παρακαλώ, το προηγούμενο. Ακόμη μιλούμε γι' αυτό. Αριστερά βλέπετε την αποστολή στον Ερμή που λεγόταν Messenger από το 2004, εκτοξεύθηκε. Μετά έχουμε για τον Άρη, ακούσατε ήδη για το τελευταίο διαστημόπλιο, το Perseverance που θα φτάσει τον Φεβρουάριο. Αλλά πριν από αυτό υπάρχει σήμερα στον Άρη το Curiosity και πολλά άλλα. Έχουμε ένα διαστημόπλιο είχαμε ένα διαστημόπλιο, το Cassini, που είναι στον Κρόνο. Και μετά όλες αυτές οι σφαίρες που βλέπετε είναι σε πραγματική κλίμακα και βλέπετε την τεράστια διαφορά ανάμεσα στο μέγεθος της Γης και του Άρη από το Δία, τον Κρόνο, τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα, που τον επισκέφθηκα το Voyager. Η επόμενη διαφάνεια δείχνει τη συγκυρία που έγινε πριν περίπου 45 χρόνια, όταν οι πλανήτες Δίας, Κρόνος, Ουρανός, Ποσειδώνας ήταν από τη μία πλευρά του συστήματος, εδώ πάνω στο κέντρο, δεν ξέρω αν μπορείτε να το διακρίνετε, και έγινε η εκτόξευση το 1977, πολλοί στο ακροατήριό σας δεν είχαν καν γεννηθεί. Πήγαμε στον Δία, μετά στον Κρόνο, μετά το Voyager 1 ανέβηκε πάνω από το επίπεδο της εκλιπτικής, αυτή η πράσινη γραμμή που βλέπετε. Και μετά το Voyager 2 πέρασε από το Δία, τον Κρόνο, τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα.
Και εδώ κάτω δείχνουμε ότι αυτό γίνεται. Η συγκυρία δηλαδή των πλανητών να βρίσκονται σε μια πλευρά του ηλιακού μας συστήματος κάθε 175 χρόνια. Και έτυχε εμείς να είχαμε την ευκαιρία να το κάνουμε αυτό με δύο διαστημόπλια να επισκεφθούμε όλους τους πλανήτες. Αλλά αυτό δείχνει ταχύτητα και έδειχνε πώς αυξάνεται η ταχύτητα καθώς περνούσαμε από κάθε πλανήτη με τη χρήση της βαρύτητας του πλανήτη και πηγαίναμε στον επόμενο πολύ γρήγορα. Όμως η γραμμή στο κάτω-κάτω μέρος, που η διακεκομένη γραμμή, δείχνει την ταχύτητα που χρειάζεται ένα διαστημόπλιο για να ξεφύγει από τη βαρύτητα του ήλιου. Δηλαδή, όταν έχει μια ταχύτητα μεγαλύτερη από περίπου 7 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, τότε φεύγει από το ηλιακό σύστημα για πάντα. Και αυτό έγινε. Την επόμενη διαφάνεια θα σας δείξω, αν μπορέσουμε, είναι η σημερινή άποψη των πλανητών. Όλοι αυτοί οι πλανήτες τους έχουμε επισκεφθεί με διαστημόπλια. Εδώ σας είπα προηγουμένως οι μεγάλοι πλανήτες ήταν τα Voyagers, αλλά όλους τους επόμενους πλανήτες. Και τελευταία, από το 2015, πέρασε το New Horizons εδώ από τον Πλούτονα. Δεν έχουμε χρόνο να σας πω πολλά πράγματα. Εδώ είναι τα φεγγάρια του Δία, ένα από τα οποία έχει ένα υπόγειο ωκεανό, το άλλο που έχει ηφαίστεια κλπ. Ένας καταπληκτικός κόσμος. Η επόμενη διαφάνεια δείχνει πού βρίσκονται σήμερα τα Voyagers. Εδώ πάλι είναι στο κέντρο, είναι ο ήλιος. Οι κοντινοί μας πλανήτες, δηλαδή Αφροδίτη, Άρης, Ερμής και... Κάπου αυτές οι γραμμές που βλέπετε ακτινικά είναι ο λεγόμενος ηλιακός άνεμος. Ο ηλιακός άνεμος είναι ένας πραγματικός άνεμος, αλλά συνίσταται αντί από αέρια κανονικά, συνίσταται από ιόντα και ηλεκτρόνια. Φεύγει από τον ήλιο μια ταχύτητα 1,5 εκατομμύριων χιλιόμετρων την ώρα. Και με το Voyager ανακαλύψαμε ότι αρχίζει και διαλύεται γύρω στις 100 φορές πιο μακριά από τον ήλιο όσο είναι η Γη. Και μετά το 2012 με το Voyager 1 βγήκαμε πια από την επιρροή του ήλιου και φτάσαμε στο γαλαξία το Voyager 1. Το Voyager 2 που βλέπετε εδώ στο νότιο μέρος προς τα κάτω είναι... Και αυτό επίσης στο γαλαξία, αλλά πέρασε αυτό το όριο πριν ακριβώς 2 χρόνια, τον Νοέμβριο, σχεδόν 2 χρόνια, τον Νοέμβριο του 2018. Και για να σας πω πόσο μακριά είναι η απόσταση από το Voyager 1 στη Γη μας, είναι περίπου 22 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Θα μου πείτε τι σημαίνει αυτό. Αν κάνετε κλικ θα δείτε και τους αριθμούς. Αυτή η απόσταση για να έρθει το σήμα από το Voyager στη Γη παίρνει περίπου 21 ώρες με την ταχύτητα του φωτός, ενώ το φως από τον ήλιο έρχεται σε 8,5 λεπτά. Φανταστείτε λοιπόν πόσο μακριά είμαστε. Η επόμενη όμως διαφάνεια θα σας δείξει μια προσομοίωση. Παρακαλώ δείξτε την επόμενη, η οποία θα μας πει πόσο μακριά έχουμε φτάσει στην πραγματικότητα. Μπορείτε να το δείξετε την επόμενη. Και πάλι ακόμη ένα, την επόμενη, προχωρήστε. Δεν έχουμε χρόνο για αυτά, την επόμενη ακόμη. Λοιπόν, μπορείτε να προχωρήσετε, ναι. Λοιπόν, εδώ έχω κάνει μια προσομοίωση και βλέπετε το καλυμάρμαρο στάδιο. Και εδώ κάτω βλέπετε στη μία άκρη τον ήλιο, ας πούμε. Με την ίδια κλίμακα, πατήστε το επόμενο, θα δείτε το πού βρίσκεται ο Ποσειδώνας. Αν μπορείτε να πατήσετε αυτό, θα δείτε τον κύκλο που βρίσκεται ο Ποσειδώνας. Τέλος, εδώ το Voyager 1 σε αυτή την κλίμακα έχει φτάσει περίπου σήμερα
στην έξοδο του Καλλιμάρμαρου. Και θα μου πείτε, καλά, πόσο μακριά είναι ο επόμενος ήλιος και αν πατήσετε πάλι δύο φορές, παρακαλώ, είναι δυνατόν. Θα σας δείσω. Λοιπόν, ο επόμενος ήλιος είναι στη Σόφια, συγκριτικά. Δηλαδή, για να δείτε πόσες τεράστιες είναι αυτές οι αποστάσεις. Στην επόμενη διαφάνεια, επειδή δεν έχουμε χρόνο, θα πάω πάρα πολύ γρήγορα, πρέπει να σας πω ότι το Voyager έχει μεταφέρει ένα δίσκο, τον πρώτο ψηφιακό δίσκο που έγινε ποτέ στον κόσμο, και έγινε το 1977, και μεταφέρει χαιρετισμούς από τη Γη, φωτογραφίες, ήχους. Παρακαλώ, ξαναπατήστε το κουμπάκι, την επόμενη. Και αυτός που το σχεδίασε ήταν ο Carl Sagan, που είχε κάνει τη σειρά από τη τηλεοπτική σειρά «Κόσμος», τη δεκαετία του 70. Και μεταξύ των μηνυμάτων, αν πατήσετε την επόμενη διαφάνεια, είναι και ένα ελληνικό μήνυμα και λέει στα ελληνικά και λέει «Ήτινες ποτέστε χαίρετε, ειρηνικός προς φίλους, ελληνήθημεν φίλοι». Και δηλαδή αυτός ο δίσκος όμως έχει, θα περάσουν χιλιάδες χρόνια που να φτάσει το διαστημόπλιο σε κάποιο προορισμό και αυτό δείχνεται στην επόμενη διαφάνεια και κοντεύουμε να τελειώσουμε εδώ, που τώρα έχουμε μια λογαριθμική κλίμακα και βλέπετε τώρα πόσο μακριά είναι οι πλανήτες. Εδώ στο κέντρο με το πράσινο σημείο είναι το Voyager 1, εκεί που βγήκαμε στο γαλαξία, και το Voyager 2 παρακάτω. Αλλά το επόμενο άστρο είναι εδώ, όπως είπα, το Άλφα Κεντάβρου, που είναι 287.000 φορές πιο μακριά από τη Γη όσο είναι, από τον Ήλιο, όσο είναι η Γη από τον Ήλιο. Δηλαδή, η μία μονάδα είναι η Γη, η Ήλιος, 150 εκατομμύρια. Αυτό το άστρο, το πιο κοντινό από όλα στη Γη μας, το δικό μας αστέρι, είναι 287.000 πιο μακριά. Και δεν ξέρω αν έχετε δει αυτό το show από του Douglas Adams, The Hitchhiker's Guide to the Universe. Και λέει, το διάστημα είναι μεγάλο, πραγματικά μεγάλο. Δεν μπορείτε να πιστέψετε πόσο απέραντο, ασύλληπτα, αχανές είναι. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το κοντινό μας ηλιακό σύστημα. Είναι η γειτονιά μας. Πριν 5 χρόνια το Hubble, θέλω να σας δείξω την επόμενη, την τελευταία διαφάνεια, προχωρήστε, πήρε μια εικόνα από την γαλαξία της Ανδρομέδας και εστίασε το τηλεσκόπιο απλώς σε ένα μικρό βραχίωνα, σε μια μικρή περιοχή της Ανδρομέδας και θα δείτε ότι σε ένα μικρό βραχίωνα υπάρχουν 100 εκατομμύρια ήλιοι και αυτοί οι ήλιοι είναι ορισμένοι πολύ παρόμοιοι με τους δικούς μας. Αλλά φανταστείτε ότι μόνο σε ένα μικρό κομμάτι της Ανδρομέδας είναι τόσα εκατομμύρια ήλιοι. Και η Ανδρομέδα είναι περίπου όσο μεγάλη είναι και ο δικός μας γαλαξίας. Αυτά ήθελα να σας πω για το πόσο αφέραντο είναι το σύμπαν. Και τώρα θα ακούσουμε, θα σε εστιάσουμε την προσοχή μας εδώ κοντά στη γειτονιά μας. Η γειτονιά μας είναι ο Άρης, η Αφροδίτη, ο Ερμής. Και παρακαλώ να συνεχίσετε και... Νομίζω με αυτή την εισαγωγή, όπως θα έλεγε και ο Carl Sagan, το θυμάμαι τότε, να λέει «Billions and billions miles away, billions and billions of stars in our universe». Πραγματικά, η μεγαλοσύνη είναι ασύλληπτη. Μας δώσετε μια εξαιρετική εικόνα στα μάτια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω οι καλεσμένοι μας αν έχουν κάτι να σχολιάσουν πέρα από αυτό. Ας αρχίσουμε από τον Γιάννη. Γιάννη. Γεια σας και από μένα. Ναι. Ναι, νομίζω ότι ο Σταμάτης έδωσε το στίγμα του πόσο απέραντο είναι το σύμπαν και του
πόσο πραγματικά θα λέγαμε αδύνατο είναι να σκεφτόμαστε σήμερα με την τεχνολογία που έχουμε στη διάθεσή μας να φτάσουμε σε κάποιο άλλο πλανητικό σύστημα, σε κάποιο άλλο άστρο. Θα λέγαμε ότι πρακτικά είναι εντελώς αδύνατον. Οπότε ας περιορισούμε τα όνειρά μας μέσα στο δικό μας ηλιακό σύστημα και να δούμε τι θα μπορούσε να γίνει με τον Άρη. Θα πούμε λίγο αργότερα. Βέβαια, Γιάννη, η παρατήρησή σου που μου ανακαλεί κάτι, μια πολύ σημαντική ανακάλυψη των τελευταίων 10 ετών, πραγματικά σημαντική, δεν θα τη σχολιάσουμε σήμερα, είναι οι εξωπλανήτες. Ότι ξέρουμε σήμερα, δεν είναι υπόθεση, ότι άλλα αστρικά συστήματα έχουν και αυτά πλανήτες. Δεν είμαστε μια ιδιαιτερότητα στο σύμπαν ότι το δικό μας αστέρι, ο ήλιος, έχει πλανήτες. Το πιο πιθανό είναι τα περισσότερα από ό,τι φαίνεται έχουν πλανητικά συστήματα, το οποίο βάζει ιδιαίτερο προβληματισμό βέβαια και νέα στοιχεία για την πιθανότητα ύπαρξης ζωής σε άλλα αστρικά συστήματα. Αυτό ίσως αποτελεί μια από μόνο του θεματική ενότητα προς συζήτηση, αλλά όπως σωστά μας είπες, ας μείνουμε στη γειτονιά μας, την τόσο μικρή μπροστά στην απεραιτητοσύνη του σύμπαντος, αλλά και τόσο μεγάλη κατάκτηση της ανθρωπότητας τα τελευταία 50 χρόνια. Γιώργο, εσύ πώς τα βλέπεις από την κυπριακή μας σκοπιά? Ναι. Πραγματικά σε ένα τόσο αχανές σύμπαν να πιστεύουμε ότι είμαστε μόνοι μας αποκλείεται. Αλλά ας περιοριστούμε λίγο στο χώρο εδώ γύρω από τον πλανήτη το δικό μας, τη Γη, και τους επόμενους στόχους της ανθρωπότητας προς το φεγγάρι και τον Άρη. Και γιατί πάμε στους επόμενους στόχους? Διότι είναι άκρως απαραίτητο αυτή τη στιγμή να προστατεύσουμε το δικό μας πλανήτη και να είμαστε πανέτοιμοι σαν ανθρωπότητα, αν τυχόν και συμβεί κάτω εδώ κάτι, από αστεροειδής, από ηλιακό άνεμο ή οτιδήποτε άλλο, πρέπει η ανθρωπότητα να είναι πανέτοιμη και να έχει τις τεχνολογίες για να μπορέσουμε να διαιωνίσουμε το ανθρώπινο είδος. Φυσικά για αυτούς που πιστεύουν ότι το ανθρώπινο είδος αξίζει να διαιωνιστεί. Βέβαια, ένα πλανήτη έχουμε και από ό,τι φαίνεται η διαχείριση του που του κάνουμε κάνει κανείς να αμφισβητά κατά πόσο αξίζουμε και δεύτερη ευκαιρία. Ακριβώς. Και βέβαια αυτό ίσως αντιφάσκει και με την δήλωση του Μακρόν, ο οποίος είπε για την κλιματική αλλαγή και σωστά ότι there is no planet B, δεν υπάρχει δεύτερος πλανήτης. Βέβαια, σε όλο αυτό το γοητευτικό, η πορεία της ανθρωπότητας, τα μεγάλα της επιτεύγματα σε αντίθεση με την καταστροφή, με την κλιματική αλλαγή του πλανήτη μας, αυτή η εξερεύνηση του διαστήματος, είναι όχι μόνο τα επιστημονικά επιτεύγματα, αλλά και τα τεχνολογικά επιτεύγματα. Μάλιστα, θα έλεγα ότι το ευρύ κοινό γοητεύεται πολύ περισσότερο από τα τεχνολογικά επιτεύγματα που είναι αναγκαία για να κάνει κανείς τα πολύ σημαντικά αυτά βήματα στη γνώση και στην εξερεύνηση. Και ίσως να δούμε ακόμη ένα βίντεο της NASA, το οποίο εστιάζεται στις προκλήσεις τις τεχνολογικές για να πάμε στο πλανήτη Άρη.
Άρα, οι προκλήσεις είναι επιστημονικές, είναι προκλήσεις για να μάθουμε αυτά που δεν ξέρουμε, αλλά και τεχνολογικές προκλήσεις. Εδώ η NASA μας απαρίθμησε 6 περιοχές που θέλουν προσοχή και επίλυση επιμέρους τεχνολογικών προβλημάτων. Γιάννη, βέβαια οι προκλήσεις αυτές οι τεχνολογικές αναγκαστικά σημαίνουν και κινδύνους και ρίσκα. Γιάννη, εσύ ειδικεύεσαι σε ένα τομέα τουλάχιστον από αυτό των κινδύνων, πολύ περισσότερους βέβαια, αλλά σε ένα από τα θέματα που αναφέρθηκε έχεις ιδιαίτερη γνώση, αποτελεί και τομέα της έρευνάς σου. Μήπως θα μπορούσες να μας καθοδηγήσεις λίγο στις δυσκολίες και στους κινδύνους που πρέπει να αντιμετωπιστούν στα διαπλανητικά ταξίδια ή ταξίδια γενικά έξω από την υγιεινή ατμόσφαιρα. Βεβαίως. Καταρχάς να πω ότι οι τεχνολογίες που πρέπει να αναπτυχθούν για να φτάσουμε σε ένα μακρινό ουράνιο σώμα όπως είναι ο Άρης αποδόθηκαν πολύ γλαφυρά στο βίντεο που είδαμε της NASA. Ωστόσο αυτές οι μείζονες τεχνολογίες που χρειαζόμαστε δεν εξαντλούν όλα τα προβλήματα που συναντάει κανείς στο διάστημα. Και εδώ το μείζον πρόβλημα που υπάρχει έξω από την ατμόσφαιρα της Γης θα λέγαμε ότι οφείλεται στο ουράνιο σώμα στο οποίο οφείλουμε κατεξοχήν την ύπαρξή μας και τη ζωή μας, δηλαδή στον ήλιο. Και το λέω διότι χωρίς τον ήλιο δεν θα ήταν δυνατή η ζωή στη Γη προφανώς. Έτσι, αυτό το καταλαβαίνουμε και το γνωρίζουμε όλοι, διότι ο ήλιος μας σώζει από την θανάσιμη παγωνιά του διαστήματος και μέσω της φωτοσύνθεσης των φυτών είναι και η βάση της διατροφής, που χωρίς αυτά θα ήταν αδύνατη η ζωή στη Γη. Αλλά ο ήλιος όμως έχει και ένα διαφορετικό πρόσωπο και αν θα μπορούσατε να δείξετε έτσι λίγο τις διαφάνειες που σας έχω στείλει για να έχουμε και λίγη εικόνα σε αυτά που σας λέω. Ο ήλιος λοιπόν, πολύ καλά, ο ήλιος εκτός από την ευεργετική του ακτινοβολία έχει και μία θα λέγαμε βλαβερή ακτινοβολία που είναι τόσο φωτόνια με ενέργειες που ιονίζουν την ύλη, η περιόδια ακτινοβολία και ακτίνες χ, αλλά και σωματίδια τα οποία δημιουργούν προβλήματα τόσο στους δορυφόρους. Βλέπουμε εδώ στη διαφάνεια ότι κάπου γράφει damage to spacecraft electronics. Υπάρχουν δηλαδή σωματίδια τα οποία εκπέμπει ο ήλιος, κυρίως πρωτόνια πολύ υψηλής ενέργειας, τα οποία μπορούν να βλάψουν τα ηλεκτρονικά των διαστημοπλοίων. Και αν πάμε στην επόμενη διαφάνεια, η οποία μας δείχνει έναν αστροναύτη στην επιφάνεια της Σελήνης, οτιδήποτε, οποιοδήποτε εγκαταλείπει το προστατευτικό κουκούλι της ατμόσφαιρας και του μαγνητικού πεδίου της Γης, είναι εκτεθειμένος σε αυτούς τους κινδύνους. Και ο λόγος είναι, πάμε και στην επόμενη διαφάνεια, ο λόγος είναι ότι, να κάνουμε και ένα κλικ ακόμη, ωραία, πολύ καλά. Ο λόγος είναι ότι αυτά τα σωματίδια που εκπέμπει ο ήλιος δυστυχώς προκαλούν βλάβες στο ανθρώπινο DNA και οδηγούν τόσο σε άμεσα προβλήματα που αφορούν για παράδειγμα εμφάνιση καταράκτη όχι λόγω γυρατιών αλλά πολύ γρήγορα λόγω αυτών των σωματιδίων, αλλά μπορούν δυστυχώς να οδηγήσουν και σε μεταλλάξεις και καρκίνους, δηλαδή μακροπρόθεσμα στο θάνατο. Αυτά είναι πολύ σοβαρά προβλήματα για τα οποία δεν θα λέγαμε ότι είμαστε εντελώς απροστάτευτοι. Ας πάμε λίγο στην επόμενη διαφάνεια. Πατήστε παρακαλώ ξανά. Ωραία. Προφανώς οι αστροναύτες που εγκαταλείπουν την προστασία της ατμόσφαιρας της Γης καταρχάς φορούν στολές, διότι οι στολές είναι απαραίτητες ήδη από ένα ύψος 20 χιλιόμετρων από την επιφάνεια της Γης, που δεν υπάρχει πλέον ατμοσφαιρική πίεση. Και φυσικά και οι δορυφόροι προσφέρουν μια προστασία. Αυτά που βλέπουμε στη διαφάνεια εδώ είναι η μάζα αναεπιφάνεια που παρεμβάλλεται, θα λέγαμε, μεταξύ του ανθρώπινου σώματος και της βλαβερής ακτινοβολίας του διαστήματος. Και βλέπουμε ότι από τις στολές στο διαστημόπλιο Απόλλο και μετά στο διαστημικό λεωφορείο, στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, η προστασία που προσφέρουν αυτά τα
τα υλικά που περιβάλλουν τους αστροναύτες είναι όλο και καλύτεροι και βλέπουμε στην τελευταία γραμμή ότι οι μελλοντικές βάσεις τόσο στη Σελήνη όσο και στον Άρη θα πρέπει να παρέχουν πολύ μεγαλύτερη προστασία από ό,τι παρέχει ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχει η προστασία που προσφέρει το μαγνητικό πεδίο της Γης έναντι αυτών των κινδύνων. Να προχωρήσουμε ένα ακόμη. Και εδώ ένα σχόλιο ότι το 1972 που ήταν η αποστολή Apollo 16 στη Σελήνη, τον Απρίλιο του 1972, οι αστροναύτες πήγαν, επέστρεψαν χωρίς κανένα πρόβλημα. Τότε δεν γνωρίζαμε ακόμη αρκετά καλά αυτούς τους κινδύνους. Και σήμερα γνωρίζουμε ότι μερικούς μήνες αργότερα, τον Αύγουστο, σημειώθηκε ένα επεισόδιο με, ας το πούμε, αυτά τα δολοφονικά σωματίδια του ήλιου, που αν είχε πετύχει τους αστροναύτες στη Σελήνη θα τους είχε σκοτώσει. Υπάρχει λοιπόν αυτό το σοβαρό πρόβλημα, δεν έχω άλλη διαφάνεια, το θυμάμαι, μπορούμε να το σταματήσουμε. Υπάρχει λοιπόν αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα που αφορά την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα των αστροναυτών, που θα πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπιστεί με έναν αποτελεσματικό τρόπο, αρκεί να σας πω ότι με ένα ταξίδι στον Άρη, δηλαδή να πάνε οι αστροναύτες και να επιστρέψουν, ήδη φτάνουν στο όριο της καριέρας. Υπάρχει ένα λεγόμενο career limit σε αυτή την ακτινοβολία που μπορεί να δεχτεί ένας αστροναύτης και είναι ήδη στο όριο με αισιόδοξα σενάρια, το οποίο σημαίνει ότι πριν διανοηθούμε καν να στείλουμε ανθρώπους στον Άρη, θα πρέπει οι ρομποτικές αποστολές να έχουν προετοιμάσει καταφύγια στον Άρη, ώστε εκεί επί τόπου οι αστροναύτες να είναι προστατευμένοι από αυτές τις ακτινοβολίες. Είναι μια... Αυτά με λίγα λόγια. Ένας από τους πάρα πολλούς κινδύνους, πήραμε μια γεύση ένα από τους κινδύνους. Αυτό το όριο, για να το πούμε πιο απλά, δεν είναι κάτι που δεν ξέρουμε, το ξέρουμε πολύ καλά. Είναι το ίδιο όριο που μπαίνει σε ακτινοφυσικούς ότι δεν μπορούν να υπερβούν αυτό το όριο, σε εργάτες σε πυρηνικά εργοστάσια. Είναι ένα όριο πολύ καλά γνωστό και μελετημένο. Το πρόβλημα είναι πώς να δεν είναι κάτι το οποίο δεν ξέρουμε, απλώς είναι η πρόκληση πώς να το προστατεύσουμε τους αστροναύτες σε μια μεγάλη έκθεση στο ταξίδι αυτό. Βέβαια υπάρχουν και οι τεχνολογίες που πρέπει να αναπτυχθούν τόσο για την προστασία αλλά όσο και για την να επιτρέψουν την υλοποίηση του ταξιδιού ολόκληρου, όπως είδαμε στο προηγούμενο. Κάθε ένα από αυτά τα θέματα, τα έξι που ανάφερε το βίντεο της NASA, προφανώς μπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει μια επιμέρους συζήτηση. Θέλω να διευκρινίσω ότι από τεχνικής πλευράς πράγματι γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε τους αστροναύτες. Θα έλεγα ότι σε τελική ανάλυση είναι κυρίως ένα θέμα κόστους. Δηλαδή, τι είναι διατεθειμένη η ανθρωπότητα να ξοδέψει, ώστε να μπορεί να έχει, για παράδειγμα, ένα προκεφορημένο φυλάκιο στον Άρη. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι αντιμετωπίσιμη αυτή η κίνδυνη, αλλά με ένα σημαντικό κόστος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, δηλαδή, γιατί σε αυτό το τομέα, επειδή η γοητεία του όλου θέματος και η φαντασία του κίνδυνου, πολλές φορές το όριο της επιστημονικής γνώσης συγχύζεται με την επιστημονική φαντασία. Η δήλωση σου, Γιάννη, είναι ότι αυτό δεν είναι επιστημονική φαντασία, δεν είναι science fiction, είναι επιστήμη πια. Ξέρουμε ότι μπορούμε να πάμε. Τα προβλήματα είναι στον κόσμο του εφικτού και όχι της φαντασίας. Σταμάτη, κάποια σχόλια από σένα γύρω από αυτό. Και τα δύο θέματα που έθιξε ο Γιάννης είναι πολύ σημαντικά, βέβαια. Η ακτινοβολία, όπως είπε. Γιατί, ξέρετε, ο κόσμος έχει αυτή την ρομαντική εικόνα του ταξιδιού στον Άρη. Και δεν γνωρίζουν ότι η ατμόσφαιρα είναι υποτυπώδης, ότι δεν έχει οξυγόνο και ότι πρέπει
για να προστατευτούν από την ακτινοβολία να είναι σε βάθος περίπου ενός μέτρου κάτω από, από την επιφάνεια του πλανήτη. Δηλαδή πρέπει να προστατευτούν, όπως έλεγε ο Γιάννης, με αρκετό υλικό ώστε να μην τους ενοχλήσει η ακτινοβολία όχι μόνο αυτών των εκρήξεων από τον ήλιο, αλλά και από τις κοσμικές ακτίνες. Το άλλο που αναφέρθηκε στο κόστος, ξέρετε, υπάρχουν ορισμένα μοντέλα τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Το ταξίδι του Apollo πρόγραμμα του πριν 40 χρόνια, το κόστος του σε σημερινά χρήματα είναι, ας πούμε, περίπου 120-150 δισεκατομμυρία ευρώ ή δολάρια, όπως θέτε. Υπολογίζεται όμως ότι το ταξίδι στον Άρη θα κοστίσει από 500 δισεκατομμύρια μέχρι ένα τρισεκατομμύριο. Ποια χώρα θα αναλάβει τέτοια πρωτοβουλία? Καμία δεν θα την αναλάβει. Θα είναι μια αποστολή εκ μέρους της ανθρωπότητας και όλοι θα συμβάλλουν για να γίνει κάτι τέτοιο. Και όλοι μας ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να γίνει μια συμφωνία για αυτά του είδους τα προγράμματα. Και εγώ είμαι λιγάκι απαισιόδοξος για το πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει αυτή η αποστολή με ανθρώπινα πληρώματα προς τον Άρη. Μπορεί να περάσει και το τέλος της δεκαετίας του 30. Βέβαια, αν το συγκρίνει κανείς με το τι αντιστοιχεί αυτό στους στρατιωτικούς προϋπολογισμούς του πλανήτη, είναι ένα μικρό κλάσμα. αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Γιώργο. Μιλώντας για τους κινδύνους του διαστημικού καιρού, έχουν γίνει και πειράματα με τον γνωστό αστροναύτη τον Σκοτ Κέλι, ο οποίος είναι και δίδυμος. Ήταν ο ένας στο διάστημα και για ένα πολύ χρονικό διάστημα και ο άλλος στη Γη. Και εκ των υστέρων έγιναν μελέτες του DNA για να δουν ποιες ήταν οι επιρροές του ηλιακού καιρού αυτής της ακτινοβολίας προς τον αστροναύτη. Και γνωρίζουμε από πειράματα που έχουν γίνει ότι ο ανθρώπινος οργανισμός είναι ικανός να διορθώσει ζημιές που γίνονται από οξυδόσεις, oxidizing factors που λέμε, αλλά αυτές οι ζημιές που γίνονται στο διάστημα είναι πολύ δυσκολότερες να διορθωθούν. Προχωρώντας όμως λίγο παρακάτω, ο διαστημικός καιρός έχει και ένα σοβαρό κίνδυνο όσον αφορά τον πλανήτη ολόκληρο. Και μελετώντας τον πλανήτη Άρη, βλέπουμε ότι έχει χάσει πιθανότατα την ατμόσφαιρά του λόγω του ηλιακού ανέμου και μελετούμε να δούμε τι επιπτώσεις μπορεί να έχει ο ηλιακός άνεμος και στο δικό μας τον πλανήτη. Βέβαια, είναι αυτό που αναφέρθηκε ήδη από στο πρώτο βίντεο, ότι μελετώντας τους πλανήτες θα καταλάβουμε πολύ καλύτερα και το δικό μας περιβάλλον. Ακριβώς. Να διακόψουμε τη συζήτησή μας για ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε πίσω στην εκπομπή Επιστήμη και Κοινωνία, όπου συζητάμε για διαπλανητικά ταξίδια και συγκεκριμένα το ταξίδι στον πλανήτη Άρη. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι είχαμε και κάποιες ερωτήσεις από το κοινό που ταιριάζουν στη συζήτησή μας τώρα, εάν μπορώ να πω. Εσύ το ξέρεις, βέβαια. Η πρώτη ερώτηση είναι, εάν καταστραφεί ο πλανήτης Γη, μπορεί το ανθρώπινο είδος να μεταφερθεί σε κάποιον άλλο πλανήτη και να επιζήσει αποκομμένος από το η μητέρα Γη, από τον πλανήτη που είμαστε ήδη τώρα? Η ερώτηση του Μακρόν. Ναι. Υπάρχει πλανήτης Γη? Είναι εφικτό να ζήσει το ανθρώπινο είδος αποκομμένο από τη Γη, αυτόνομα πια? Δηλαδή αυτό ρωτάει η θεατής του προγράμματος. Νομίζω θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κρυμιτζή γι' αυτό. Σταμάτη. Ακούστε, είναι θέμα αποστάσεων. Το πιο γρήγορο διαστημόπλοιο που εκτόξευσε ποτέ η ανθρωπότητα είναι το Voyager 1, που κινείται με γύρω τις 61.000 χιλιόμετρα την ώρα. Ο επόμενος αστερισμός που θα πλησιάσει είναι σε 40.000 χρόνια.
Με αυτή την ταχύτητα. Να διακόψω. Νομίζω δεν ρωτάνε γι' αυτό. Ρωτάνε αν επικυστεί ο πλανήτης Άρης, μπορεί η ανθρώπινη, το ανθρώπινο κοινό, είδος, έτσι καταλαβαίνετε, ναι, το ανθρώπινο είδος, αν και ας υποθέσουμε καταστρέφεται η Γη, να επιζήσει από μόνο του ξεκομμένο από τη Γη. Όχι σε άλλο αστέρα. Όχι σε άλλο αστρικό σύστημα. Ναι. Είπαμε προηγουμένως ότι για να επιζήσει ο άνθρωπος στον πλανήτη Άρη πρέπει να ζήσει βασικά σε υπόγεια καταφύγια. Και θα πρέπει να μάθει πώς να καλλιεργεί την επιφάνεια του Άρη με ένα πολύ περίεργο έδαφος και υπέδαφος και επιπλέον πώς να κατασκευάζει οξυγόνο για να αναπνέει. Είναι μια πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη πρόταση για επιβίωση στον Άρη. Μπορεί μια μικρή αποικία πιθανόν να κατασκευαστεί και να επιβιώσει, ας πούμε, μια γενιά από το ανθρώπινο είδος. Αλλά για να συζητάμε γενική γενικό αποικισμό για 7 δισεκατομμύρια κόσμο είναι βασικά αδύνατο. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Να πάμε και σε δεύτερη ερώτηση. Ποιος είναι ο ρόλος της Ελλάδας και της Κύπρου, μιας και συζητάμε με επιστήμονες από Ελλάδα και Κύπρο, στα διαστημικά θέματα, αφού συμμετέχουμε στο European Space Agency, μήπως είναι σπατάλη πόρων χωρίς ουσιαστική συμμετοχή, ρωτάω, τηλεθεατής, και χωρίς όφελος? Εξαιρετική ερώτηση. Νομίζω εδώ έχουμε τρεις σίγουρα, αλλά θα αρχίσω αυτή τη φορά από την κυπριακή παρουσία και μετά θα επεκταθούμε για την ελληνική παρουσία στα τεκτενόμενα του διαστημικού προγράμματος και έρευνας. Γιώργο. Θα έλεγα ότι είναι άκρως απαραίτητο να συνεχίσουμε την έρευνα του διαστήματος, διότι η γνώση που έρχεται, παράδειγμα με την Αφροδίτη. Από την Αφροδίτη μάθαμε ότι η ζημιά που κάνουμε εδώ στη Γη, στα στρώματα του όζοντος, είναι κάτι που συμβαίνει στην Αφροδίτη και έτσι το μάθαμε από εκεί και προστατεύσαμε τη Γη και τώρα οι τρύπες του όζοντος κλείνουν. Τώρα, ποιος ο ρόλος μας, εμάς σαν Κύπρος, σε αυτή την έρευνα που γίνεται? Συντονίζουμε από την Κύπρο το Διεθνές Δίκτυο της Μελέτης της Ανώτερας Ατμόσφαιρας του Άρη, που κατανοώντας το πώς λειτουργεί η ατμόσφαιρα του Άρη, μπορούμε να έρθουμε και να εφαρμόσουμε αυτή τη γνώση εδώ στη Γη για τις κλιματικές αλλαγές. Άρα, ρόλο έχουμε σαν Κύπρος και η έρευνα γίνεται εδώ και θα στείλουμε και σύντομα εξοπλισμό που θα πάει στην επιφάνεια του Άρη, ο οποίος εξοπλισμός θα μετρήσει και την ηλικία των πετρωμάτων του πλανήτη Άρη. Άρα, όπως βλέπετε, υπάρχει σημαντική έρευνα στη χώρα μας. Mm-hmm. Βέβαια, το θέμα της συμμετοχής στην ΙΖΑ, στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα και η Κύπρος, ίσως αυτό, Γιάννη, να μας το παρουσιάσει σε συντομία εσύ, γιατί είναι μια επένδυση η οποία η ίδια το European Space Agency, η Ευρωπαϊκή Αρχή Διαστήματος, αντίστοιχη της NASA, για να το πούμε πιο απλά, επιμένει και σε ανταποδοτικά ωφέλη. Δηλαδή θέλει τις χώρες που συμμετέχουν σε αυτόν τον οργανισμό να είναι ενεργοί και να ωφελούνται. Η Ελλάδα είναι πολλά χρόνια τώρα μέλος του της ΙΖΑ, η Κύπρος μόλις τώρα έχει αρχίσει και θα ίσως να μας πει δύο λόγια γι' αυτό. Ναι, πολύ ευχαρίστω. Η συμμετοχή σε ένα τέτοιο οργανισμό θα έλεγα ότι έχει τρεις κύριους άξονες. Ο ένας άξονας αφορά την επιστήμη και σε αυτόν θα έλεγα ότι έχουμε πολύ ισχυρή παρουσία εδώ και χρόνια. Υπάρχουν διάφορες επιστημονικές ομάδες στην Ελλάδα που συμμετέχουν στην εξερεύνηση και κατανόηση του διαστήματος, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, είναι η κατανόηση του διαστήματος είναι η απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση και για διαπλανητικά ταξίδια στο μέλλον και για ενδεχομένως τη γεωπλασία του Άρη, γιατί δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι μετά στο μακρινό μέλλον η ανθρωπότητα θα πετύχει
να μεταμορφώσει τον Άρη και να τον κάνει κατοικήσιμο. Απλώς αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Οπότε έχουμε τον άξονα της επιστήμης, έχουμε τον άξονα της ανάπτυξης τεχνολογίας, επίσης πάρα πολύ σημαντικός. Να αναφέρω απλώς ότι υπάρχουν τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας που ίσως ποτέ δεν φανταζόμαστε ότι μπορεί να προέρχονται από το διάστημα. Θα αναφέρω μόνο κάτι πάρα πολύ απλό, τα φωτοβολταϊκά. Τα φωτοβολταϊκά είναι μια τεχνολογία που αναπτύχθηκε αρχικά για να χρησιμοποιηθεί στο διάστημα. Και υπάρχουν πάρα πολλές άλλες τεχνολογίες οι οποίες αναπτύσσονται αρχικά για χρήση στο διάστημα και μετά βρίσκουν τον δρόμο τους και στην καθημερινότητά μας. Οπότε έχουμε επιστήμη, τεχνολογία και το τελευταίο είναι οι εφαρμογές. Υπάρχουν πλέον πάρα πολλές εφαρμογές επίσης στην καθημερινή μας ζωή οι οποίες είναι συνδεδεμένες με το διάστημα και αφορούν κυρίως, θα έλεγα, τη μετάδοση πληροφορίας, τις τηλεπικοινωνίες δηλαδή, μέσω διαστήματος και επίσης αφορούν και την αποτελεσματική παρατήρηση του πλανήτη μας από δορυφορικές πλατφόρμες και την κατανόηση των διεργασιών στην ατμόσφαιρα, στις θάλασσες, στην ξηρά και δορυφορικά εργαλεία είναι πλέον πάρα πολύ χρήσιμα στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών από πλημμύρες και κατολιστήσεις μέχρι σεισμούς και πυρκαγιές. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη γκάμα υπηρεσιών τις οποίες συμμετέχοντας στην ΕΣΑ μπορούμε να χρησιμοποιούμε και στις χώρες μας. Βέβαια, από το Γαλιλαίο μέχρι την παρατήρηση της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο. Από το κοντρόλ με πιέζουν ότι τελειώνει ο τηλεοπτικός μας χρόνος. Πάντα συμβαίνει αυτό. Θα παρακαλούσα τον Σταμάτη να μας πει δύο καταληκτικά λόγια και τον τελευταίο λόγο πρέπει να τον έχει η κυπριακή διαστημική παρουσία εδώ πέρα. Σταμάτη. Ευχαριστώ. Δύο πράγματα. Το εμπόριο που έχει σχέση με το διάστημα κάθε χρόνο στον κόσμο είναι γύρω στα 450 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρώτον. Δεύτερον, οι επενδύσεις που γίνονται στα διαστημικά προγράμματα αποφέρουν, και έχουν γίνει μελέτες γι' αυτό, περίπου 8 για κάθε ευρώ που ξοδεύεται σε επένδυση σε διαστημικά προγράμματα, επιστρέφουν γύρω στα 8 ευρώ στην οικονομία. Είναι δηλαδή μια από τις πιο κερδοφόρες επενδύσεις που μπορεί να κάνει η ανθρωπότητα. Και αυτό έχει σχέση βέβαια με την τεχνολογία και τις εφαρμογές που έλεγε ο Γιώργος και ο Γιάννης. Όλα αυτά είναι πολύ βασικά και βέβαια δεν συζητάμε καν την συσσωρευμένη γνώση και πώς γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι, καλύτερος πολιτισμός, έχουμε άλλες προοπτικές με το γεγονός ότι γνωρίζουμε όλη αυτή την αιχμή του δώρατος της επιστήμης. Εξαιρετικά. Γιώργο, έχεις τον τελευταίο λόγο. Θέλω να δώσω ένα ευίωνο μήνυμα. Χρειαζόμαστε τέτοιες εποχές. Το χρειαζόμαστε. Αυτό χρειαζόμαστε. Ζούμε σε μια νέα χρυσή εποχή της εξερεύνησης του διαστήματος. Και ακούμε ότι η ανθρωπότητα έχει σκοπό να ξαναπάει πίσω στο φεγγάρι και να φτιάξουμε βάσεις εκεί. Και σε αυτή την προσπάθεια βλέπουμε και την πατρίδα μας να έχει κάποιο συγκεκριμένο ρόλο. Μόλις τον περασμένο Οκτώβριο είχαμε εδώ το συνέδριο κορυφής για την επιστροφή στο φεγγάρι του Moon Village Association, συντονίστηκε από εδώ και οι προέδροι όλων των μεγάλων υπηρεσιών του διαστήματος ήταν εδώ, τουλάχιστον διαδικτυακά, αυτό μας άφησε η πανδημία, και συζήτησαν την συνεργασία ώστε η ανθρωπότητα να πάει ενωμένη στο φεγγάρι, διότι δεν μας παίρνει να πάμε εκεί και να προσπαθούμε να παλεύουμε μεταξύ μας ποιοι θα πάρουν τους σπόρους. Mm-hmm. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Αισιόδοξο όντως. Σε μια εποχή που ψάχνουμε για αισιοδοξία, αυτό είναι πολύ αισιόδοξο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τους καθηγητές Δανό, Δαγκλή και Κρυμιζή για την παρουσία τους απόψε και για τον πολύτιμο χρόνο τους. Αυτή είναι η τελευταία εκπομπή για το 2020. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και ευχόμαστε σε όλους καλές και ασφαλείς γιορτές.
Υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση επιστήμη και κοινωνία papakisyybc.com.cy και να μας ακολουθήσετε κάνοντας like τη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook Επιστήμη και Κοινωνία. Καλό σας βράδυ.